Επί του διαδικαστικού θέματος, το οποίο βεβαίως έχει πολύ μεγάλη ουσία, διότι άπτεται του κανονισμού της Βουλής και της εφαρμογής του Συντάγματος και κατ' επέκταση της δημοκρατίας. Και νομίζω, και νομίζω, σας έδωσα τις απαντήσεις, και νομίζω κύριε Πρόεδρε, ότι με επιχειρήματα, ανεξάρτητα αν συμφωνεί και άκουσα εδώ, μεροκάματος στη Χρυσή Αυγή ο κύριος Κουκουλόπουλος, οι άνθρωποι που χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, ναι, και δεν αναφέρομαι προσωπικά, αναφέρομαι σαν παράταξη, χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό, το βάλανε σε μια απίστευτη περιπέτεια, σε μια απίστευτη λαιλασία, σε μια εξαθλίωση άνευ προηγουμένου, και έρχονται λοιπόν εδώ και μου λένε, ανοίγουν το παράθυρο, ανοίξαμε το παράθυρο όταν θέσαμε θέματα κανονισμού, θέματα δημοκρατίας για τη Χρυσή Αυγή. Και η κυρία Βούλτευση, από την άλλη μεριά, ψηφίζουμε, λέει, ψηφίσατε, λέει, μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα, θα ψηφίζουμε εμείς και θα ρωτάμε, θα παίρνουμε άδεια από τη Χρυσή Αυγή, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Και το λέει μία παράταξη η οποία διαχρονικά και επί δεκαετίες έχει ανεχθεί καταστάσεις οι οποίες εκθρέφουν και πολιτικά την ακροδεξιά και όλες αυτές τις επιχειρήματα. Θα ανοίξουμε νέο κύκλο συζήτησης. Μια στιγμή. Παρακαλώ, κανείς δεν δέχεται μαθήματα δημοκρατίας από τους παριστάμενους. Είναι όλα τα κόμματα αυτά με το λίτο του ελληνικού λαού. Ούτε αναφέρθηκα εγώ σε τέτοια θέματα. Τώρα, για τις μειώσεις τιμών στα φάρμακα, αυτό που έχουμε δει διαχρονικά από τις κυβερνήσεις και από τους υπουργούς υγείας, βλέπουμε και από εσάς κύριε Γεωργιάδη, είναι τη συνεχή υγειονομική επιβάρυνση των πολιτών. Και από την άποψη κόστους και από την άποψη υπηρεσιών. Είσαστε καταστροφέας του τομέα. Αυτό... Σας παρακαλώ. Αυτό, λοιπόν. Αυτό βεβαίως επί της ουσίας, διότι τα είπε, μίλησε. Κύριε Λαφαζάνη, μην πούμε τα επί της ουσίας, θα πρέπει να σας απαντήσει ο Υπουργός. Τα έχω σημειώσει. Μα τα έχετε ξαναπεί τώρα αυτά και ο κύριος Υπουργός τα έχει ξαναπεί και τα λέτε παντού και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Εγώ άνοιξα αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνουμε και κατηγορούμενοι και στο σπίτι του κρεμασμένου να μιλάνε για σκηνή. Αυτά τα έχετε ξαναπεί, λοιπόν, κύριε Λαφαζάνη. Επί της ουσίας. Μα τα έχουμε ξαναπεί. Έγινε συζήτηση τόσων ημερών επί της ουσίας. Εμένα μου τα λέτε τώρα. Τώρα μου τα λέτε εμένα. Εγώ μίλησα καθόλου για αυτά τα θέματα. Η συζήτηση άνοιξε εκ των υστέρων. Μα ο κύριος Κουρουπλής μίλησε. Δεν μίλησατε εσείς επειδή δεν υπήρχαν επιχειρήματα. Δεν είναι εδώ και μεταφέρω τη συζήτηση. Πετάγα την μπάλα στην εξέδρα. Κύριε εγώ Λαφαζάνη. Δεν πέταξα καμιά μπάλα στην εξέδρα. Εντάξει. Λοιπόν, μίλησα επί της ουσίας πάντοτε. Και πάντοτε έτσι προσπαθώ τουλάχιστον να ομιλώ. Λοιπόν. Ωραία. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Μια στιγμή. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Έχουμε τώρα την. Έχουμε την τροπολογία και ως... Τα έχω πει αυτά όλα βεβαίως. Και μίλησα αναλυτικά και για την τροπολογία. Για αυτού τα έχετε πει, δεν τα ξαναλέμε τώρα. Έχουμε καταγραφεί αυτά. Δεν θα με αφήσετε να μιλήσω. Μα δηλαδή, λέτε, τα έχω πει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν όλοι να μιλάνε κανονικά. Όχι, και εσείς κανονικά μιλήσατε. Και μόνο εμένα να διακόπτετε. Και μάλιστα χωρίς να σας δώσω και τον λόγο. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, πρώτη φορά υπάρχει μια αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, η οποία είναι αντισυστημική. Αυτό σας ενοχλεί. Αυτό κατά τη γνώμη σας, κύριε Αυτό σας ενοχλεί. Αυτό σας ενοχλεί. Αυτό σας ενοχλεί. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Κύριε Λαφαζάνη. Τι να κάνουμε. Αυτό σας ενοχλεί. Και γι' αυτό άλλωστε έχετε συσπηρωθεί, διότι ένας είναι ο αντίπαλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην έρθει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Αυτό είναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά θα ακούσετε και το λόγο μας. Διότι ο λόγος μας είναι τεκμηριωμένος. Μα επειδή τον ακούσαμε έγινε λοιπόν, συζήτηση. Σας δεν λέω έγινε, λοιπόν. Μα δεν μπορεί έτσι να πουθενά. Γίνεται. Θα με αφήσετε να τελειώσω λοιπόν. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Ωραία, έχετε ένα λεπτό. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Ολοκληρώστε κύριε Λαβαζάνη. Είναι μια αντιπολίτευση η οποία κύριε Λαβαζάνη, ολοκληρώστε και τις νεοφιλελεύθερες. Κύριε
συζήτηση, ήρεμη και ψύχρεμη και ο καθένας μπορεί να πει αυτά που θέλει. Αυτό να το πάρετε λοιπόν, απόφαση. Να και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έτσι θα γίνει και το ξέρετε γι' αυτό κύριε και Λαβαζάνη, σας ανασχετείτε. Να ολοκληρώσουμε. Μπράβο. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα, στο, επί της ουσίας, τώρα της θέσης μας και της άποψής μας. Η άποψή μας επιβεβαιώνεται από όλα όσα ακούσαμε. Διότι εγώ πίστευα ότι, εν πάση περιπτώσει, έγιναν κάποια λάθη. Αποκεκτημένη ταχύτητα το ΠΑΣΟΚ δεν κατάλαβε κάτι και επέμενε. Καμιά φορά γίνονται και στην κοινοβουλευτική παρουσία αυτά. Επέμενε σε μια διαδικασία η οποία καταλάβαινε και το ίδιο ότι δεν έστεκε. Λοιπόν, περίμενε από τον κύριο Γεωργιάδη μια διαφορετική στάση και να πει βεβαίως δεν μπορεί να καταδίδεται τροπολογίες με πολλά άρθρα ένα πρόσθετο νομοσχέδιο έξω από την Επιτροπή αεροπλανικά και το οποίο έρχεται για να μην τεθεί σε δημόσια συζήτηση με τους φορείς, με την κοινωνία και να το ψηφίσουμε γιατί διαθέτουμε 153. Λοιπόν, περίμενα ότι δεν θα, τουλάχιστον μετά από αυτή τη στάση μας θα υπήρχε μια συνένεση ότι δεν θα συμβούν αυτά και στο μέλλον. Βλέπω λοιπόν όμως μια επιμονή. Βλέποντας αυτή την επιμονή, ολοκλήρωστε. Καταλαβαίνουμε ότι η αμφισβήτηση που κάναμε και της συνομιμότητας και της συνταγματικότητας της ψηφοφορίας είναι απόλυτα σωστή. Είναι απόλυτα σωστή και θα επιμείνουμε ότι τέτοιου είδους διαδικασίες δεν, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορούν να παράγουν ένομα αποτελέσματα στο μέλλον. Μη μας απειλείτε τώρα και μας λέτε αμφισβητούμε όχι μόνο αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι παράνομες, τροπολογίες της Παρασκευής, νομοσχέδια, δεν υπάρχουν. Αμφισβητούμε και το ίδιο το μνημόνιο, αμφισβητούμε και τις διαδικασίες που το περάσατε. Θεωρούμε ότι 3 χρόνια και πάνω μνημονιακής διακυβέρνησης είναι εκτροπή για τη χώρα και για μας δεν έχει καμία αναγνώριση και αυτά που έχετε διαμορφώσει αυτή την τριετία θα η πορεία της χώρας είναι αντιδημοκρατική αυτή που ακολουθείτε. Κύριε Λαφαζάνη, είναι και καταστροφική. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή πάντα και σύμφωνα και με τον κανονισμό η κυβέρνηση έχει τον τελευταίο λόγο και κάποιος πρέπει να κλείνει, δεν κλείνει η αντιπολίτευση, παρακαλώ τον κύριο Υπουργό για 2 λεπτά μόνο. Παρακαλώ, και βούλτεψε σας παρακαλώ.